Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχουμε επίσης την ακολουθία των χαιρετισμών της υπεραγίας του Οτόκου. Ο ακάθιστος ύμνος, σαν ποίημα, δεν έχει καμία σχέση με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αποκτά σχέση με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή διαμέσου της εορτής του Ευαγγελισμού. Η εορτή του Ευαγγελισμού είναι αυτή η οποία βρίσκεται μέσα στο πέλαγος της νηστείας, χωρίς τη δυνατότητα να έχει ούτε προεόρτια, ούτε μεθέορτα. Μια τόσο μεγάλη θεομητορική εορτή, στην οποία ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελος τη Χαρά, ευαγγελίζεται την γέννηση του Χριστού, δεν υπάρχει δυνατότητα εορτής, διότι πέφτει πάντοτε μέσα στην πένθυμη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έτσι οι πατέρες, για να αναπληρώσουν αυτό το κενό το οποίο δημιουργείται, αυτή την αδυναμία εορτασμού, προεορτασμού και μεθεορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μας δίνουν την ακολουθία των χαιρετισμών, του ακαθίστου ύμνου. Ο ακάθιστος ύμνος είναι ένα πανέμορφο ποίημα, το οποίο περιγράφει πραγματικά όλη την ιστορία της ηθείας οικονομίας, το πώς ο Θεός γίνεται ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που παρέχεται στον άνθρωπο από την σάρκωση, από την ενανθρώπιση και γενικότερα τα αγαθά της ηθείας οικονομίας και εξαίρεται μέσα σε αυτό το πρόσωπο της αιτίας της των πάντων Θεώσεως, το πρόσωπο της Θεοτόκου, που είναι η άνθρωπος αυτή που δέχτηκε την κλίση για καταφύσιν ζωή και έγινε πρόξενος της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους. Η δε ημέρα της Παρασκευής είναι τόσο όμορφη, είναι σαν η Εκκλησία να μας λέει ότι η αιτία που θα μπείτε στο διάλειμμα του Σαββάτου και της Κυριακής, στο αναστάσιμο αυτό διάλειμμα της χαράς, είναι η υπεραγία Θεοτόκος.